Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Εκπομπή εμείς και ο κόσμος μας αυτή την ώρα μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συντονίζεστε και να είστε πάντοτε καλά και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Δύο ώρες ραδιόφωνο το πρωί εμείς στους 97,2, 8 με 10, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από το πρώτο πρόγραμμα. Και τώρα άλλη μια ώρα τηλεόραση, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Καθημερινά, πρωί και μεσημέρι, δύο εκπομπές με ένα κοινό τίτλο εμείς. Και ο κόσμος μας, σας ευχαριστούμε πολύ που συντονίζεστε, στηρίζετε και υποστηρίζετε αυτή την εκπομπή. Τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, ο φύλακας άγγελος της Κύπρου. Με αφορμή ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, να σας πούμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός παρέμεινε στην ιστορία ως ένας από τους γνωστότερους και σημαντικότερους αρχιεπισκόπους της αυτοκέφαλης εκκλησίας της Κύπρου, εξαιτίας του μαρτυρικού διαπαγχωνισμού θανάτου του στη Λευκωσία από τους Οθωμανούς στις 9 Ιουλίου του 1821. Είναι επίσης γνωστός για την ανάμειξή του στην οργάνωση της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 ως μέλος της Φιλικής Εταιρείας, όπως και για την ίδρυση του Παγκυπρίου Γυμνασίου εδώ στην Κύπρο, του ιστορικότερου και λαμπρότερου των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του νησιού μας. Στην παραγωγή και σκηνοθεσία αυτού του εξαιρετικού ντοκιμαντέρ, ο καλός συνάδελφος, ο Μιχάλης Γεωργιάδης, τον οποίο έχουμε στην γραμμή του Skype. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον, καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που συντονίζεσαι και να είσαι πάντοτε καλά. Ένα ντοκιμαντέρ, λοιπόν, φόρος τιμής, θα έλεγα. Ένα ντοκιμαντέρ, όχι μόνο είναι υποχρέωση να ερευνούμε, να διαβάσουμε την ιστορία, να καταγράφουμε την ιστορία, γιατί αν σταματήσουμε να πηγαίνουμε πίσω, να διαβάζουμε την ιστορία, να προσπαθούμε να δούμε την αλήθεια πίσω από ιστορικά σημαντικά γεγονότα, τότε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ναι. Πηγαίνοντας πίσω βλέπουμε... Αναμφίβολα, αυτή η μορφή του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού αποτελεί και καύχημα και σέμνομα όχι μόνο της Μονής Μαχαιρά, αλλά και ολόκληρης της νήσου, θα έλεγα, Μιχάλη, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά και ολόκληρου του Ελληνισμού. Έτσι ακριβώς. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Και είναι και σε μια επιστολή του στις 21 Αυγούστου του 1816, κάνοντας μια προεργασία για να σε συναντήσω σήμερα, που γράφει ο Κωνσταντίνος Οικονόμος εξ οικονόμων προς τον Κύπρου Κυπριανών, τα εξής: «Διασέ η Εκκλησία καυχάται, η Κύπρος κομπάζει, η Ελλάς τιμάται, το γένος λαμπρύνεται». Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ένα ντοκιμαντέρ το οποίο πόσο καιρό διήρκησε για να ολοκληρωθεί? Συγγνώμη, πόσο χρονικό διάστημα χρειάστηκε το ντοκιμαντέρ για να ολοκληρωθεί? Χρειάστηκε περίπου 6 μήνες, ώστε να τη συνεργασία πολύ εξωτερικό επιστημόνων στο τομέα της ιστορίας, όπως τον Πέτρο του Παπαδημίου, όπως τον μας έχουν βοηθήσει στην έρευνα και στο ντοκιμαντέρ έχουν δώσει το παρόν τους ο Πάτερ Παρασκευάς, έχουν δώσει τις γνώσεις, μοιράστηκαν τις γνώσεις τους μετά από πολύ βαθιά μελέτη της ιστορίας. Μάλιστα. Μας έχουν αποκαλύψει πράγματα τα οποία δεν ήταν γνωστά, και να βγάλουμε ακριβώς ένα πιο καθαρό, πιο αντιπροσωπευτικό και χωρίς έτσι, από μια γωνιά μόνο, να δούμε τι εστί. Όλη η ιστορία του Αρχιεπισκόπου που αποχωρήσουν φυσικά και θρησκεία. Και τι σημασία έχει ακόμα αυτή η θρησκεία και τι ρόλο έπαιξε αυτή η θρησκεία. Δεν είναι αυτό που ένα αρχιεπίσκοπο που πήρε την ευκαιρία να έρχεται ένα προσωπικό που λέει δέχτου να σε διώξω, να σε πάρω μαζί μου, να σε θριαδέψω. Για να γλιτώσει και λέει: αν φύγει ο Αρχιεπίσκοπος, τι παράδειγμα θα δώσει. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα τώρα τα ακούμε και νομίζουμε ότι είναι εύκολα. Πολύ,
Εύκολα και αρχαία και παλιά ιστορία. Ναι, αυτό όμως έγινε μόνο πριν 200 χρόνια. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Στην σύγχρονη ιστορία αυτό. Προχθές μου έστειλε μήνυμα μια φίλη και μου λέει: χαίρομαι πάρα πολύ ότι το ματέρι είναι μακρινών του παππού. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχουν απόγονοι ακόμη. Ακόμη. Βέβαια. Και είναι λογικό. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να ξεδιπλώνουμε αυτό το ντοκιμαντέρ, θα έλεγα. Όπου θα δούμε κάποια αποσπάσματα και όχι ολοκληρωμένο. Μιχάλη, και να επανέλθουμε. Παρακαλώ, η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ. Κύπρος 1571. Το τελευταίο οχυρό αντίστασης στο φρούριο της Αμοχώς του πέφτει στα χέρια των Οθωμανών. Η Κύπρος αλλάζει χέρια κατακτητών και την ενετοκρατία διαδέχεται η Οθωμανοκρατία. Ο Εθνομάρτυρας, ο Ιερομάρτυρας, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της νεότερης ιστορίας της Κύπρου, γεννιέται στο Στρόβολο, στη Λευκοσία ουσιαστικά, το 1756, 200 χρόνια περίπου μετά την έλευση των Τούρκων στο νησί. Είμαστε στις αρχές του 3ου αιώνα της Τουρκοκρατίας. Σε μια Κύπρο η οποία έπασχε αφμόν μεγάλο, σε όλα τα επίπεδα. Στη μόρφωση, στα γράμματα, στην οικονομία, στον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Ραγιάδες έλεγαν τους προγόνους μας, γιατί ακριβώς ήταν σκλάβοι των Τούρκων. Αυτός έγινε σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές, μέχρι τις μέρες μας, για το θεάριστο του βίο και τη μαρτυρική του θυσία. Βαπτίστηκε στη γενέτειρά του το Στρόβολο, στη μικρή και κατανυχτική εκκλησία της Παναγίας της Χρυσελεούσας. Όπως ο ίδιος σημειώνει σε ένα από τα κείμενά του, εκ βαλβίδος του βίου, δηλαδή από πολύ νεαρής ηλικίας, να πούμε 5, 7, 10 χρόνια, μετέβη στην Ιεραμονή μαχαιρά, κοντά σε ένα θείο του, αδελφό της μητέρας του, τον μετέπειτα αρχιμανδρίτη Χαράλαμπον. Εκεί στη Μονή Μαχαιρά λειτουργούσε ελληνική σχολή, όπως σχεδόν σε όλα τα μοναστήρια της Κύπρου, και εκεί έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Στην πνευματική αυτή ατμόσφαιρα της Μονής, ο Κυπριανός άρχισε να δέχεται την ορθόδοξη παράδοση της Εκκλησίας μας, διδασκόμενος το δόγμα και το ήθος στο σχολείο της Μονής Μαχαιρά, από τα εκκλησιαστικά βιβλία και την καθημερινότητα. Ο ηγούμενος, βλέποντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Κυπριανού και πληροφορούμενος στις καλές του επιδόσεις, αποφάσισε να τον παραπέμψει για εγκύκλια μαθήματα ανώτερης παιδείας στο Ελληνομουσείο Λευκοσίας, με την έγκριση του τότε Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσάνθου στα 13 του. Κατά τη φίτησή του στο σχολείο αυτό, συνδέθηκε με τον Χατζηγεωργάκη Κορνέσιο, το μετέπειτα γνωστό δραμωμάνο. Σε αυτόν τον Ελληνομουσείο, το οποίο έδρευε στην Αρχιεπισκοπή, συνήθως εφητούσαν άτομα τα οποία ήθελαν να σπαστούν την ιεροσύνη και να προχωρήσουν στα εκκλησιαστικά γράμματα. Εκεί φυτά για 3 χρόνια. Άρα εκεί γνωρίζεται και πραγματοποιείται η πρώτη συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο. Βρισκόμαστε στην εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι μια εποχή αρκετά δύσκολη για τους κατοίκους. Υπάρχουν διοικητές του νησιού οι οποίοι εκμεταλλεύονται το φορολογικό σύστημα της εποχής για να πλουτίσουν υπέρμετρα, καταδυναστεύουν τον τόπο. Η Κύπρος υφίσταται την αρπακτικότητα του Πακή, ενός Οθωμανού από τα Κλαβδιά, ο οποίος είναι διοικητής, γεγονός που υποχρεώνει τους αρχιερείς να φύγουν κρυφά από την Κύπρο και να αναζητήσουν βοήθεια από την πύλη, ώστε να μετριάσουν όλα αυτά τα δεινά που έχει προκαλέσει στους Κυπρίους. Ακολούθως, όταν επιστρέφει στο μοναστήρι, ο Χρύσανθος το χειροτονεί σε διάκον. Σε μια ηλικία, ήταν περίπου 28 χρονών ο Κυπριανός όταν χειροτονείται σε διάκονος, αρκετά, θα λέγαμε, μεστή ηλικία για να δεχτεί την ιεροσύνη. Τα μοναστήρια δεν μπορούν να επιβιώσουν. Η Μονή Μαχαιρά υποχρεώνεται να στείλει
στελέχη της, ιερωμένους οι οποίοι ανήκουν στην αδελφότητά της, να διεξάγουν εράνους σε περιοχές όπως είναι οι παραδουνάβιες ηγεμονίες, για να μαζέψουν κάποια χρήματα ώστε να στηριχθεί η λειτουργία της Μονής και να μην καταρρεύσει. Και πράγματι το 1783 ο νεαρός Κυπριανός ιεροδιάκονος μαζί με το θείο του Αρχιμανδρίτη Χαράλαμπο αναχωρούν για τις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Ο ιεροδιάκονος Κυπριανός μαζί με το θείο του ιερομόναχο Χαράλαμπο μετέβηκαν στη Λάρνακα, όπου επιβιβασθέντες σε πλοίο κατευθύνθηκαν στη Σμύρνη και από εκεί στο Άγιον Όρος. Τελικός προορισμός η Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Εκεί πίστευαν ότι με τη βοήθεια της κυρίας Θεοτόκου θα κατάφερνε η Μονή του Μαχαιρά να βγει από το μεγάλο οικονομικό αδιέξοδο. Το διέξοδο για τα αδιέξοδά τους ήταν η Μορδοβλαχία. Στην περιοχή αυτή η Ιερά Μονή Βατοπεδίου διέθετε 9 μοναστηριακά συγκροτήματα και 25 σκήτες, όλα μετόχια της Μονής. Ο βατοπεδινός ιερομόναχος Ιωαννίκιος συνόδευσε τους Χαράλαμπο και Κυπριανό στο ταξίδι τους στη Μολδοβλαχία. Αφού πρώτα προσκύνησαν στα διάφορα μοναστήρια και τις σκήτες του Αγίου Όρους, κατέφθασαν στο λίκνο της Ρωμιοσύνης, στην Κωνσταντινούπολη, και διαμέσου αυτής μετέβησαν στη Μολδοβλαχία. Συνήθως είχαν μαζί τους κάποια βαλισάκια με λείψανα, κάποιες ανατυπωμένες εικόνες της Παναγίας, της Κυκόντισσας ή της Μαχαιριώτισσας, και μάζευαν χρήματα τα οποία σε κάποια στιγμή επέστρεφαν και τα έφερναν στην Μήτρο Αμονή. Στα μέρη του τα όλα ανθούσε ο Ελληνισμός ως προέκταση του Βυζαντίου. Πώς εξηγείται στα μέρη τούτα να έχουμε βυζαντινές μονές, να έχουμε τοιχογραφίες βυζαντινής τεχνοτροπίας με ελληνικές επιγραφές, με ονόματα Αγίων ή μοναχών ελληνικά. Άρα η Ελλάδα ως η προέκταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έφτανε και κατοικούσε ή έφτανε, αν θέλετε, τα όρια της, τα σύνορα της, μέχρι σε αυτές τις περιοχές. Αυτό βλέπετε, ο ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας ήταν Έλληνας, ο Μιχαήλ Σούτσος. Εκεί υπήρχε ελληνική ακαδημία. Σε αυτήν την ηγεμονική ακαδημία φυτά ο Κυπριανός. Και μιλούμε για μια ακαδημία πανεπιστημιακού επίπεδου, οπωσδήποτε για τα δεδομένα της, στα οποία δεν σπουδάζεις απλά έναν αντικείμενο, αλλά πολλά αντικείμενα, φιλοσοφία, μαθηματικά, αστρονομία, θεολογία και ούτω καθεξής. Κουβαλεί μια εκκλησιαστική παιδεία από την Κύπρο. Κουβαλά, αν θέλετε, το ήθος, το σεμνόν ήθος του μοναχού του Μαχαιριώτη. Εκεί μάλιστα χειροτονείται και ιερέας, και ο ίδιος ο ηγεμόνας τον διορίζει ως ιερέα του ηγεμονικού ναού και στη συνέχεια καθίσταται πνευματικός της οικογένειας των ηγεμόνων. Άρα μιλούμε ότι ένα, θα λέγαμε, φτωχόπεδο από τον Στρόβολο μπαίνει στα σαλόνια της ελληνικής ηγεμονίας στο Ιάσιο. Εκεί στο Ιάσιο χειροτονείται ιεροδιάκονος και αναλαμβάνει ως ιερέας στον ηγεμονικό ναό. Σε ένα περιβάλλον πολύ έτσι ανεπτυγμένο πολιτιστικά και πνευματικά σε σύγκριση με το πώς ήταν η Κύπρος της εποχής, και διευρύνει, έτσι όπως έχουμε πει, κατά πολύ τους πνευματικούς τορίζοντες. Στις παραδουνάβιες ηγεμονίες ο Κυπριανός παραμένει μέχρι το 1802, οπότε επιστρέφει στην Κύπρο. Φέρνουν πέρα από χρήματα, φέρνουν αφιερώματα. Είναι αυτά όλα που θαυμάζουμε στα μοναστήρια μας. Αφιερώσεις από τους ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας, ακόμα και από μέλη της τσαρικής οικογένειας της Ρωσίας, ή από ένα σωρό προσκυνήματα που βλέπουμε στα μοναστήρια από την
Μικρασία, από παράλληλες πόλεις, αλλά ακόμα και από τα βάθη της Ανατολής. Οπωσδήποτε περνά από το μοναστήρι να αφήνουν τη βοήθεια, την οικονομική και οτιδήποτε αφιερώματα έχουν φέρει τότε στο μοναστήρι. Με την επάνωδο του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού το 1802 από τη Μορδοβλαχία, έφερε μαζί του και κάποια προσωπικά αντικείμενα τα οποία συνέλεξε στη Μορδοβλαχία. Ανάμεσα σε αυτά υπάρχει ένας επιστήθιος σταυρός και ένα εγκόλπιο ξυλόγλυπτο, το οποίο χρονολογείται στα 1726 και απεικονίζει στη μία του όψη τον Χριστό ως Ιάμπελος και στην άλλη την Παναγία Βερφοκρατούσα, πάλι με τους Αποστόλους. Ανάλογο επιστήριο σταυρό, όπως αυτό που βρίσκεται στην Ιερά Μονή Μαχαιρά, υπήρχε και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Είναι από τα κοιμήλια τα οποία υπήρχαν στο σκευοφυλάκιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και κληροδοτήθηκαν στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίτου III για να ιδρυθεί το Βυζαντινό Μουσείο. Ξεχωριστή θέση όμως στη συλλογή του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίτου III κατέχει το μελανοδοχείο του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, το οποίο είναι και ένα από τα παλαιότερα αντικείμενα τα οποία φυλάσσονται στο μουσείο και είναι ένα αντικείμενο το οποίο προβάλλει τα προνόμια της Εκκλησίας της Κύπρου. Στο κάλυμα του μελανοδοχείου απεικονίζονται σε πόλους τα προνόμια της Εκκλησίας της Κύπρου, ο Σκύπτρο, ο Μανδύας και το μελανοδοχείο. Και στο κέντρο ο δικέφαλος αετός. Ένα ακόμα σημαντικό κοιμήλιο της εποχής αυτής είναι η επίσκεψη της Ράβδου περιοδίας του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, η οποία τη χρησιμοποιούσε όταν πήγαινε στη περιοδία στα διάφορα χωριά της Κύπρου και μερικές φορές τοποθετείται και πάνω στο μουλάρι στο οποίο καθόταν ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός. Με την ίδια τέχνη έχουν γίνει και το 1813 το δισκοπότηρο και το δισκάριο από τον Άγιο Αντώνιο της Λευκωσίας, φέρει επιγραφή 1813, έχει γίνει ίσως από τον ίδιο Χρυσοχό και αφιερώθηκε στον ναό του Αγίου Αντωνίου εδώ στη Λευκωσία. Αρχιεπίσκοπος λοιπόν Κυπριανός, ο φύλακας άγγελος της Κύπρου. Μιχάλη, είναι η μορφή η οποία αποτελεί σταθμό στην ιστορία της Εκκλησίας αλλά και της πατρίδας μας, έτσι. Και με λαμπρά χαρίσματα και αρετές, αλλά και με πολυπίκυλη προσφορά και δράση. Πριν να σχολιάσω αυτό που λες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ιερά Μονή Μαχαιρά. Ο παραγωγός είναι αυτοί που χρηματοδότησαν την ταινία ντοκιμαντέρ για τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, γιατί υπάρχει αυτή η σχέση μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο. Αφού είναι πνευματικό τέκνο και ανάστημα της Μονής Μαχαιρά. Βέβαια. Η βοήθεια τους στο εκπομπητή είναι ανοιχτή. Μάλιστα. Το άλλο που ήθελα να σε καταπληκτώσω είναι ότι είχαμε την τιμή να έχουμε Αν έχετε την καλοσύνη, διακόπτεται ο ήχος. Δεν ξέρω αν είναι μόνο στο στούντιο του Μιχάλη. Μπορούμε να έχουμε το τηλέφωνο παρά το Skype, παρακαλώ. Έλεγα ότι είχαμε την τιμή να έχουμε επίσης πέρα από τον Πέτρο Παπαγεωργίου και τον Πάτερ Παρασκευά, τον Κωνσταντίνο Κοκκινόφτα, ο οποίος τελευταίως έκανε και ένα εξαιρετικό βιβλίο για την ιστορία, για την συμβολή των Κυπρίων το 1821, παρουσιάστηκε 9 Ιουλίου φέτος, μέσα στα πλαίσια των εορτασμών. Απαντώντας τώρα ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, λέει ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός πέραν από θρησκευτικός ηέτης, ήταν η θυσία του, ήταν και ένας εθνομάρτυρας, και στα δύο επίπεδα κατά τη γνώμη μου η θυσία του έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στη μετέπειτα ιστορία. Και σαν εκκλησία, αλλά και σαν κυπριακός ελληνισμός. Μέχρι τώρα θεωρώ ότι αυτό το έργο επηρέασε αγώνες των Ελλήνων Κυπρίων. Μιλώ για τα Οκτωβριανά, μιλώ για την οργάνωση τότε για τον απελευθερωτικό αγώνα της ΙΟΚΑ. Όπως λέχτηκε και στο ντοκιμαντέρ, κάτι που μου έκανε εντύπωση είναι ότι πολλά από τα ψευδόνυμα των αγωνιστών ήταν αγωνιστές Κύπριων
αγωνίστηκαν κατά τη διάρκεια του 1821. 21, μάλιστα. Και πριν και μετά την ανάληψη των αρχιεπισκοπικών του καθηκόντων, αναφέρεται και η μεγάλη αγάπη του, αλλά και η πνευματική του σχέση με τη Μονή Μαχαιρά, Μιχάλη. Ναι, διότι εκεί έκαμε τα πρώτα του βήματα. Δηλαδή πήγε παιδί, έφυγε από το Στρόβολο και πήγε παιδί και εκεί έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Εκεί ξεχώρισε, εκεί τον ξεχώρισε ο τότε ηγούμενος και τον προώθησε και τον έστειλε παράγοντα στις σπουδές. Άρα δεν μπορούσε διαφορετικά να κάνει. Να γίνει. Δηλαδή, έτσι είναι. Ήταν άμεσα συνδεδεμένος. Τίμησε τη Μονή σαν δικό του σπίτι, σχολείο, οικογένεια. Μα ήτανε το σπίτι του. Ήτανε το σπίτι του. Έχω προσέξει και δραματοποιημένες σκηνές για την ολοκλήρωση του ντοκιμαντέρ. Κάνω λάθος. Ναι, και ήταν μια ωραία δοκιμή, έτσι, ενδιαφέρουσα δοκιμή, ναι. Να δραματοποιήσουμε κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια. Δηλαδή, το να πας καταρχάς 200 χρόνια πίσω και να τοποθετήσεις χρονικά στον τόπο τα γεγονότα είναι λίγο δύσκολο, ακόμη και με τις λεπτομέρειες που πιθανόν να υπάρχουν και στους τοίχους και στους φωτισμούς και οπουδήποτε αλλού και στις κατασκευές ακόμη και των σπιτιών, των εκκλησιών που σήμερα αλλάζουν. Άρα το κάνει πολύ πιο δύσκολο. Εδώ με θυμίζεις ότι πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολλούς που μας βοήθησαν στην παραγωγή, αλλά ιδιαίτερα για αυτό το κομμάτι που λες, ναι. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μιχάλη Πιερή του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον καθηγητή ιστορίας, που μας έδωσε τον χώρο του αξιοθέα και επίσης μας έδωσε μια ομάδα από ερασιτέχνες και επαγγελματίες ηθοποιούς που κάθε χρόνο ανεβάζουν την 9η Ιουλίου, όπου βρήκαμε έτοιμο ανθρώπινο υλικό και κοστούμια. Μάλιστα. Και το χώρο εκεί, όπου έγιναν πολλές από τις δραματοποιημένες σκηνές που έχουμε. Να παρακολουθήσουμε ακόμη ένα απόσπασμα. Βέβαια. Παρακαλώ, η καλή συνάδευση στο κοντρόλ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, πιθανότατα, δεν έχουμε σαφή μαρτυρία, αλλά μπορούμε να το υποθέσουμε και δεν απέχουμε από την ιστορική ακρίβεια, ο Κυπριανός μεσολαβής τον ηγεμόνα τον Μιχαήλ Σούτσο και το 1795 εκδίδεται ένα χρυσόβουλο στήριξης της Μονής Μαχαιρά. Με αυτό το χρυσόβουλο ο Μιχαήλ Σούτσος αναλαμβάνει να στηρίζει και οικονομικά και με άλλους τρόπους τη Μονή Μαχαιρά. Την ίδια περίοδο, οικουμενικός πατριάρχης είναι ο Κύπριος Γεράσιμος ο Τρίτος, μια μεγάλη μορφή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της εποχής. Είναι μια εποχή που πολλοί Κύπροι υπηρετούν στο Πατριαρχείο και την περίοδο που είναι πατριάρχης ο Γεράσιμος ο Τρίτος, αναδεικνύονται μητροπολίτες σε αρκετές περιοχές Κύπροι. Την ίδια εποχή είναι πατριάρχης Αντιοχίας ένας άλλος Κύπριος, ο Ανθέμιος. Τότε λοιπόν εκδίδεται από τον Πατριάρχη τον Γεράσιμο τον Τρίτο η ανανέωση του σιγηλίου της Μονής Μαχαιρά που την καθιστά αυτοδιοίκητη και της δίδει την αρχαία της έγκλη, δηλαδή την ανανεώνει τα προνόμια της βασιλικής έτσι, ιδιότητάς της, του σταυροπηγιακού της χαρακτήρα. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν αυτή την περίοδο και η έκδοση αυτού του πατριαρχικού σιγηλίου να γίνεται λόγω της δράσης του Κυπριανού, αφού την ίδια περίοδο εκδίδεται και το χρυσόβουλο του Μιχαήλ Σούτσου. Η γνωριμία με τον ηγεμόνα Μιχαήλ Σούτσο ήταν πολύ σημαντική, αφού ο ηγεμόνας παρατηρώντας τη σεμνοπρέπεια του Κυπριανού, το σχήμα και τους τρόπους, το ήθος και την ευγένεια, και πληροφορηθείς από κάποια αξιόπιστα πρόσωπα για τον βίο και την πολιτεία του, τον ενέγραψε στην Αυθεντική Ακαδημία για να αποκτήσει τη γνώση και τη στήραθεν παιδείας. Παράλληλα προώθησε την προαγωγή του στο δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης και τη χειροθεσία του εις πνευματικών. Οι επισκέψεις στην Κύπρο έγιναν πιο τακτικές. Το δρομολόγιο Μολδοβλαχία Κύπρος και Τανάπαλιν συστηματοποιήθηκε. Η παλαιά έγκλη της Ιεράς Μονής Μαχαιρά αποκατεστάθηκε, το αρχαίο κάλος της αναμορφώθηκε και η χαρά εξήνθησεν.
Ταχυδρόμος ο Κυπριανός μαζί με τους τρεις άνδρες που τον συνόδευαν και τον διακονούσαν κατέφθασε και πάλι το 1802. Από στοιχεία τα οποία ήρθαν στο φως και συγκεκριμένα από μια επιστολή του Γαβρίλ Ζαχαρίου από τη Λάρνακα, αυτός ήταν έμπορος και χειριζόταν και θέματα εμπορίου της Εκκλησίας. Λοιπόν, το 1803 ο Γαβρίλιος Ζαχαρίου γράφει μια επιστολή στον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο για να τον ενημερώσει και για την επιδρομή της Πανόλους η οποία ενέκυψε τότε στη Λάρνακα. Βλέπετε, για την πανδημία, αν θέλετε, της Πανόλου. Και του λέει ότι έχω μαζί μου τον Κυπριανό, τον οικονόμο της Μονής Μαχαιρά, τον οποίον εδιόρισες να πάει στο Φιλάνι. Στο Φιλάνι υπήρχε άλλον μετόχην της Μονής Μαχαιρά. Όμως, λόγω της επιδημίας της Πανόλου, δεν μπορεί να εκπληρώσει την επιθυμία σου. Αν λάβουμε υπόψη ότι η επιδημία διαρκούσε για έναν έτος, άρα ο Κυπριανός επιστρέφει στη Λευκωσία το 1804. Και όντως το 1804 το συναντούμε και στο Στρόβολο, το συναντούμε και στην Αρχιεπισκοπή. Ο Κυπριανός ως αρχιμανδρίτης ήδη είχε κληθεί από τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο, ο οποίος ήταν ήδη σε μεγάλη ηλικία και με προβλήματα υγείας, για να τον βοηθήσει για τις διάφορες λειτουργίες της Αρχιεπισκοπής. Κοντά στο Χρύσανθο, ο οποίος αποτέλεσε μια πολύ σημαντική προσωπικότητα της Εκκλησίας της Κύπρου, ο οποίος ανακαίνισε δεκάδες ναούς και υπήρξε μια μεγάλη μορφή και στο εκπαιδευτικό κίνημα της Κύπρου, ο Κυπριανός έμαθε πολλά, τα οποία συνδυάζοντας με τις πολύ μεγάλες και σημαντικές σπουδές που είχε στη Μολδοβλαχία, αλλά και με το μοναστικό του περιβάλλον προερχόμενος από τη Μονή Μαχαιρά, κατάφερε να αποτελέσει αυτή τη μοναδική προσωπικότητα που συνέβαλε τα μέγιστα στην μετέπειτα κατάσταση της εξέγερσης του 1821. Το 1804 συμβαίνει στην Κύπρο μια εξέγερση των Τούρκων, η οποία στρέφεται όχι μόνο εναντίον του τοπικού διοικητή, αλλά και εναντίον των δύο πόλων εξουσίας των Ελλήνων κατοίκων, του Δραγωμάνου και του Αρχιεπισκόπου. Αρχιεπίσκοπος είναι τότε ο Χρύσανθος, μια μεγάλη μορφή της Κυπριακής Εκκλησίας, και Δραγωμάνος είναι ο Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος, νυφευμένος ανεψιά του Χρυσάνθου. Αυτή λοιπόν είναι οι δύο πόλοι εξουσίας των Ελλήνων και με τον Δραγωμάνο να έχει στα χέρια του μεγάλη δύναμη η οποία απορρέει από την πύλη. Την περίοδο αυτή υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Ναπολέον έχει κατέλθει στην Αίγυπτο, γίνεται ο περίφημος Γαλλοτουρκικός πόλεμος και ο Σουλτάνος υποχρεώνεται να στείλει στρατεύματα για να καταστήλει αυτή την προέλαση του Ναπολέοντα προς τις Οθωμανικές περιοχές. Ο Χατζηγεωργάκης λαβάνει τότε εντολές να συλλέξει φόρους για να μπορέσουν να συντηρηθούν όλα αυτά τα στρατεύματα. Και υπάρχουν σχετικά τεκμήρια, έγγραφα τεκμήρια, για συλλογή φόρων από το 1801 έως το 1804. Αυτό βέβαια προκαλεί αρκετές τριβές στο εσωτερικό της Κύπρου, γιατί οι κάτοικοι καλούνται να πληρώσουν φόρους πέραν από αυτούς που έδιναν συνήθως. Αυτό εξαγριώνει τους Τούρκους κατοίκους που δεν δέχονται κάτι τέτοιο, στρέφονται εναντίον του τοπικού διοικητή και εναντίον του Δραγωμάνου. Εκεί αναδεικνύονται οι μεγάλες διπλωματικές ικανότητες του Κυπριανού, αυτές που είχε καλλιεργήσει στο περιβάλλον των ηγεμόνων, των παραδουνάβιων ηγεμονιών και ειδικά στο περιβάλλον του Μιχαήλ Σούτσου. Καταφέρνει λοιπόν να απελευθερώσει από τους Τούρκους τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο που κακοποιείται από αυτούς και όπως λέει ένας Ισπανός περιηγητής ο οποίος κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο Αλίν Μπέις, ήταν τότε ο φύλακας άγγελος της κοινότητάς του.
Καταφέρνει βέβαια ο Χατζηγεωργάκης να διαφύγει της εναντίον του επίθεσης, να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη και να κινητοποιήσει την πύλη ώστε να στείλει στρατεύματα από τη Μικρά Ασία να καταστήλει την Επανάσταση. Ο Κυπριανός διαδραματίζει τώρα έναν καθοριστικό ρόλο στη συντήρηση αυτών των στρατευμάτων, μπορεί να διαχειριστεί με άνεση τους φόρους και να καταφέρει ώστε η ελληνική κοινότητα του νησιού μας να μην υποστεί σημαντικά πλήγματα από όλη αυτή την αναστάτωση. Σε αυτή την περίοδο μπορούμε να πούμε ότι ο Κυπριανός διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο ως σωτήρας της κοινότητας των χριστιανών κατοίκων του νησιού μας. Ο καημός του Κυπριανού, όπως και όλων των Κυπρίων, ήταν η ελευθερία. Γι' αυτό οικοδόμησε το 1806 το Εκκλησάκι των Αγίων Ελευθερίου και Στυλιανού εντός των τυχών της Λευκωσίας για την ελευθερία του πνεύματος των ανθρώπων δια του Αγίου Πνεύματος και την ελευθερία της Κύπρου δια του Θεού με την πρεσβεία του Αγίου Ελευθερίου. Οι Τούρκοι θέλοντας να ξεθυμάνουν το μένος τους, το 1809 αποκεφάλισαν τον Χατζηγεωργάκη Κορνέσιο, παιδικό φίλο του Κυπριανού. Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστιανός, θα πρέπει να σας πούμε ότι ήταν και καλός γνώστης της βυζαντινής μουσικής και ως ιερομόναχος αφιέρωσε στη Μονή δύο μουσικά βιβλία με ιδιόχειρη αφιέρωση. Μιχάλη, διάβασα και έμαθα ότι ως Αρχιεπίσκοπος ζήτησε το 1819 τη συγγραφή Πολυελαίου προς τιμή της Παναγίας της Μαχαιριώτισσας, ο οποίος συνετέθη στην Κωνσταντινούπολη και διασκευάσει στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Αλλά τέτοια πράγματα είχαμε πάρα πολλά. Δηλαδή, πολλά από τα πράγματα που έχουμε και βλέπουμε στα μουσεία, στο Βυζαντινό Μουσείο, ναι, στο Χαριδοστάτη, στην παλιά Αρχιεπισκοπή, στη Μονή Μακερά, βλέπουμε πάρα πολύ αξιόλογα επιθέματα, εικόνες, βυζαντινές, βιβλία. Μάλιστα. Μια μουσική εξαιρετικά τα οποία είχε εκδώσει το ίδιο. Ήταν όντως ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθούσε να φέρει από το εξωτερικό όλη αυτή την εμπειρία και γνώση που αποκτούσε το ίδιο όταν ήταν στην Κωνσταντινούπολη και στην Ελληνική Κωνσταντινούπολη, όπως και στο Άγιο Νόρο. Μάλιστα. Να παρακολουθήσουμε άλλο ένα απόσπασμα. Παρακαλώ, η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ. Και εκεί που φαίνεται άμεση ζωογόνα η παρέμβασή του, είναι εκπληκτικό αυτό, είναι στην εκπαίδευση. Περίπου λιγότερο από 1,5 χρόνο, τον πρώτο χρονιά του 1812, σώζεται ένα από τα πιο σημαντικά κείμενά του, στον μεγάλο κώδικα της Αρχιεπισκοπής, η ιδρυτική πράξη του Μαγκυπρίου Γυμνασίου της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας. Θα έλεγα ότι είναι από τα πιο σημαντικά κείμενα της κυπριακής έκφρασης του νεοελληνικού διαχωτισμού. Ήταν μπαξές της Μονής Μαχαιρά, κήπος, περιβόλη θα λέγαμε, της Μονής Μαχαιρά, στη Λευκωσία, ως μαχαιριώτης το παίρνει και το διαθέτει στην υπηρεσία του λαού αυτού του τόπου, όχι μόνο της Εκκλησίας, ιδίως του λαού αυτού του τόπου, και ιδρύει τότε μια θαυμάσια εγκύκλιο, την οποία εξαπολύει, ιδρύει την ελληνική σχολή στη Λευκωσία για να μαθαίνουν οι ημέτεροι, απαίδευτοι παιδες, τα ημέτερα γράμματα όπου κοσμούν τον άνθρωπο. Η ημέρημνα του δεν ήταν μόνο για την νεολαία. Η πόρτα της καρδιάς του ήταν πάντα ανοιχτή προς τον πλησίον. Όλοι έβρισκαν ό,τι είχαν ανάγκη. Γενόμενος της πάσει τα πάντα, είναι απάντως την ασώσει. Ως καλός ποιμένας προσπαθούσε να προστατεύσει το ποιμνιό του από τις διάφορες αιρέσεις που άρχισαν τότε να προβάλλουν. Έτσι, με μια εγκύκλιο που εξέδωσε στα μέσα Φεβρουαρίου του 1815, προχώρησε στον αφορισμό των Μασόνων.
Η σύντομη διατριβή του στην Κωνσταντινούπολη, 20 και πλέον χρόνια προηγουμένως, του έδωσε την ευκαιρία να παρακολουθήσει δημόσιες συζητήσεις και να κατατοπιστεί ικανοποιητικά στο θέμα του μασονισμού. Μέσα από την καθημερινότητα και χρησιμοποιώντας την κοσμική σοφία, δίδασκε τα ευαγγελικά νοήματα και φρονήματα. Ανάμεσα στα πολλά έργα του Κυπριανού είναι η στήριξη με λειτουργικά βιβλία, με προσφορές εικόνων και με πολλούς άλλους τρόπους των εκκλησιών του τόπου μας. Ανάμεσά τους είναι λειτουργικά βιβλία που προσφέρει στη Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα το 1816, είναι η στήριξη της Μονής Μαχερά, στην οποία προσφέρει το τσιφλίκι της Τύμπου, ένα τσιφλίκι που ο Κυπριανός αγόρασε από το γυναικαδελφό, από τον αδελφό δηλαδή της συζύγου του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, ο οποίος αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα και βρισκόταν στη φυλακή λόγω των χρεών του. Είχε δυο τσιφλίκια αυτός και τα αγόρασε ο Κυπριανός, το τσιφλίκι της Τύμβου και το τσιφλίκι του Φασουρίου. Αλλά φιλέσπλαχνος όπως ήταν, του άφησε το τσιφλίκι του Φασουρίου για τη συντήρηση του, όπως λέγεται στο σχετικό έγγραφο, το δε τσιφλίκι της Τύμβου προσέφερε στη Μονή Μαχερά. Είναι μια προσφορά στην τροφόμονή του για την συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της, αφού είχε ένα επιπλέον εισόδημα από το τσιφλίκι αυτό. Παράλληλα, ενδιαφέρεται για τη γενέτειρά του, το Στρόβολο, και μεριμνά εκεί για την ανακαίνιση του ναού της Χρυσελεούσας του Στροβόλου και για την ανοικοδόμηση εκβάθρων του μικρού ναού του Αγίου Γεωργίου. Και στα δύο έργα αυτά έχει συνεργό του τον ανεψιό του, επίσης μάρτυρα του 1821, τον Χατζησάβα. Και μάλιστα στο ναό του Αγίου Γεωργίου σώζονται οι σχετικές επιγραφές που λέει ότι ανηγέρθη ο ναός αυτός το 1817 από τον Κυπριανό και από τον Χατζησάβα, τον εχτισκόμης ταύτης, δηλαδή των στροβολιωτών. Στο δε ναό της Χρυσελεούσας Στροβόλου προσφέρουν αρκετά εκκλησιαστικά αντικείμενα οι δυο τους και μεριμνούν για την κατασκευή αυτού του καταπληκτικού, του ξυλόγλυπτου τέμπλου του ναού, όπου υπάρχει ανάγλυφη και η απεικόνιση τόσο του Κυπριανού όσο και του Χατζησάβα. Τον επόμενο χρόνο, το 1818, ανακαινίζεται το παρεκκλήσιο του Αγίου Ονουφρίου και το 1819 το παρεκκλήσιο της Αγίας Μαρίνας, μετόχια της Μονής Μαχερά. Ο Κυπριανός από πολύ νωρίς μύθηκε στη Βυζαντινή μουσική, στη Μονή Μαχερά. Τεκμήρια αυτής της πάρα πολύ καλής γνώσης του στη Βυζαντινή μουσική είναι τα πολλά βιβλία Βυζαντινής μουσικής που διέσωσε στην προσωπική του βιβλιοθήκη και σήμερα αρκετά από αυτά βρίσκονται στη Μονή Μαχερά. Έγινε μια μεταρρύθμιση της Βυζαντινής μουσικής και εισήχθη η νέα μέθοδος. Ο Κυπριανός, καταλαβαίνοντας τη μεγάλη σημασία που είχε αυτή η εξέλιξη στον τομέα της Βυζαντινής μουσικής, έστειλε στην Κωνσταντινούπολη τρεις ιερομόναχους για να διδαχθούν εκεί τη Βυζαντινή μουσική και στη συνέχεια να επιστρέψουν στην Κύπρο και να διδάξουν με τη σειρά τους πολύ πιο εύκολα από ό,τι προηγουμένως την Βυζαντινή μουσική και μερίμνησε ώστε η νέα μέθοδος να διαδοθεί ευρέως στο νησί μας, καθιστώντας έτσι ευκολότερη τη ζωή των ιεροψαλτών και των άλλων όσων αγαπούσαν τη Βυζαντινή μουσική. Το ενδιαφέρον του για το νησί και για το λαό του γίνεται εμφανές και στον τρόπο με τον οποίο ενήργησε κατά την επιδρομή των Ακρίδων το 1820. Με μια πολύ σοφή και βαθιστόχαστη εγκύκλιο που εξέδωσε,
δίδαξε το λαό σωστά πώς να αντιμετωπίσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Η Κύπρος του 1820 ήταν ένα νησί απομονωμένο, ένα νησί χωρίς μεγάλο λιμάνι, ένα νησί που ήταν αποκλεισμένο από τη Δύση και τα φώτα της παιδείας. Και έρχεται ο Αρχιεπίσκοπος και λέει στους αγράμματους αγρότες, προσπαθεί να τους καταπολεμήσει αυτές τις προκαταλήψεις και τους παρακινεί να σκοτώνουν τις ακρίδες, ενώ μέχρι τότε πολλοί το θεωρούσαν αυτό ως λόγω δυσιδαιμονίας, ότι δεν έπρεπε να το κάνουν. Και μάλιστα διαθέτει δεκάδες εικόνες του Αγίου Τρίφωνος, που είναι ο προστάτης της Γεωργίας και θεωρείται ο πολέμιος των ακρίδων, σε πολλούς ναούς της Κύπρου. Γράφει ο Κυπριανός στην Εγκύκλιο για τις ακρίδες κατά τα άλλα. Και φρονούσι οι τιούτοι, αυτοί δηλαδή οι οποίοι φοβούνται, αμφισβητούν να πάρουν μέρος σε μια επαναστατική ενέργεια το 1821. Φρονούσι πως τάχα είναι κόπος δυσκολότατος, ο όλεθρος και αφανισμός τούτου του κακοποιού θηρίου. Εννοεί των Τούρκων, μιλώντας όμως για την ακρίδα. Αντεπολέμησαν οι άνθρωποι αυτό το θηρίον, κατέλυσαν τη δύναμή της και ελευθέρωσαν τα υποστατικά τους και όλη την πατρίδα τους από το παμφάγον στόμα της ακρίδος. Ουσιαστικά τους λέει λοιπόν ότι ακόμη και αν έχετε αυτούς τους φόβους, υπάρχουν ήδη άνθρωποι οι οποίοι πολεμούν εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και καταλήγει. Εμείς δε προστισάμενοι την θείαν βοήθειαν και μεταχειριζόμενοι μέσων αυτήν την συνεργίαν και συνδρομήν την εδικήν σας, δια τούτου αξιούμενη μας, κοινός απαξάπαντας, ή να δείξετε εμπράκτος τον υπέρ του καλού της πατρίδος ένθερμον ζήλο σας. Είναι αδύνατο να μιλάει για την ακρίδα και να αναφέρεται σε ένθερμο ζήλο για την πατρίδα. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες της Φιλικής Εταιρείας για την εξέγερση των υποδούλων Ελλήνων το 1818 δεν άφησαν την Κύπρο εκτός δράσης. Εκκλησιαστικοί και πολιτικοί άρχοντες ήταν ενήμεροι. Ο Κυπριανός ήταν γνώστης των επαναστατικών διαθέσεων ήδη από την παραμονή του στη Μολδοβλαχία. Αναμειγνύεται στα προεπαναστατικά της Ελληνικής Επανάστασης, στην οποία από αυτές τις περιοχές ξεκινούν, οπωσδήποτε ήρθε σε επαφή με ανθρώπους της Φιλικής Εταιρείας, ή τα γνώστης αυτής της κατάστασης. Όταν ιδρύεται η Φιλική Εταιρεία, στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1810-1814, ήταν αδύνατο να απουσιάσει και η Κύπρος και ο Κυπριανός από τη Φιλική Εταιρεία. Υπάρχουν ρητές αναφορές στο γενικό σχέδιο της εταιρείας, όπου μιλάνε για τον Κυπριανό. Υπάρχουν αναφορές ότι υποσχέθηκε να στείλει οικονομική βοήθεια. Και υπάρχει επίσης ρητή αναφορά ότι το γνώριζε και η φιλική, οι οργανωτές της Φιλικής Εταιρείας, ότι ήταν αδύνατο να ξεσπάσει εδώ εξέγερση. Όμως υπάρχουν αναφορές στα έγγραφα της Φιλικής Εταιρείας ότι και τους στέλνουν αποστόλους, εκπροσώπους δηλαδή, να τους παραδώσει την οικονομική ενίσχυση που τους υποσχέθηκε. Η επιστολή που στέλνει ο Υψηλάντης στον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και του λέει ότι θα πρέπει τις υποσχεθήσεις βοήθειες τόσο σε τρόφιμα όσο και σε χρήματα να τις στείλει πλέον στην Πελοπόννησο, γιατί ήδη ξεκίνησε να κτίζεται το σχολείο της Πελοποννήσου, έτσι ονομάζουν ουσιαστικά συμβολικό τρόπο την Επανάσταση του 1921, πρέπει ο Κυπριανός να το κάνει η πράξη, αλλά πώς μπορεί να στείλει χρήματα αφού είναι υπό τα όματα των Οθωμανών. Έτσι λοιπόν, πιστεύω από την έρευνα η οποία έχουμε κάνει ότι χρησιμοποιεί δύο τεχνάσματα. Το ένα τέχνασμα είναι ότι στις αρχές τον Ιανουάριο του 1821, λίγο πριν δηλαδή το ξέσπασμα της Επαναστάσεως, συγκεντρώνεται μαζί με τη Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου και υπογράφουν συμβόλαιο στο οποίο ο οίκος του Θησαίος, να σημειώσουμε ότι ο Θησαίας και η οικογένεια αυτή, οι οποίοι έχουν έδρα τη Λάρνακα, είναι συγγενείς του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και έχουν γραφεία στη Μασσαλία, και συνάπτει η Εκκλησία της Κύπρου δάνειο, ένα τεράστιο δάνειο, για να πληρώσει τους φόρους της Κύπρου του 1820, του προηγούμενου έτους.
να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ένα μέλος της οικογένειας των Θησαίων βρίσκεται στη Μασσαλία την ίδια περίοδο, στρατολογεί ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε στην Ελλάδα να λάβουν μέρος στον αγώνα της Επαναστάσεως κατά των Τούρκων και αγοράζει πολεμοφόδια και τρόφιμα για τον αγώνα. Έτσι λοιπόν ο Κυπριανός μπορεί αποπληρώνοντας αυτό το δάνειο αργότερα να δικαιολογήσει το πώς τα χρήματα τα οποία πήρε από την οικογένεια Θησαία φτάνουν αργότερα στον οίκο του στη Μασσαλία και χρηματοδοτούν την Επανάσταση, διότι το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ενώ έχει στείλει φοροσύνη... Τον ντοκιμαντέρ Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, ο φύλακας άγγελος της Κύπρου Μιχάλη, το οποίο μπορούμε να δούμε και ολοκληρωμένο σε μεταδόσεις από τη ροή του προγράμματος του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Τι είναι αυτό που μένει τελικά με τέτοιου είδους έρευνες, πέραν από τον ντοκιμαντέρ που είναι ένα στολίδι, γιατί θα ήταν καλά να το επισημάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Πρέπει να πω ότι όταν ξεκίνησα και πάντα αυτό το πράγμα και το έλεγα και συζητήσαμε κλπ. Βρήκα τους που είπα, μα ήταν μια προσωπικότητα αρχιεπίσκοπος που δεν ήταν και τόσο καθαρή. Τα πράγματα δεν είναι όπως τα παθαίνουμε στο σχολείο κλπ. Πρώτον, όλα αυτά που έχω μάθει μέσα από τους εξαιρετικούς πολλούς ιστορικούς που... Παρακολουθήσαμε ήδη, μάλιστα. Δεν έβγαλα τέτοιο συμπέρασμα εγώ προσωπικά ότι ο άνθρωπος ήταν... έπαιζε ίσως ένα άλλο, όχι και τόσο καθαρό παιχνίδι, όπως θέλουν κάποιοι να το λένε και να το περιγράφουν. Και εγώ απαντώ και λέω, και λάθη να έκανα. Και ο χαρακτήρας του να μην μας αρέσει. Η θυσία του και μόνο, και αυτό είναι το συμπέρασμα για μένα. Ακριβώς. Η θυσία του για μένα να μην αποδεχτεί να του σκέψει και να πει όχι και να δεχτεί να τον θυσιάσουν, να τον αποκεφαλίσουν και μαζί του τους δεσποτάδες και παπάδες και όχι μόνο από όλη την Κύπρο, αυτό το πράγμα και μόνο έδωσε στους εξχριστιανούς της Κύπρου μια ταυτότητα. Ναι, δικαίωμα να συνεχίσουν να είναι χριστιανοί σε αυτόν τον τόπο. Χωρίς αυτό το πράγμα να σημαίνει ότι δεν υπάρχει σεβασμός σε οποιαδήποτε άλλη θρησκεία, να μην τα παρεξηγούμε αυτό το πράγμα. Σαφέστατα. Αλλά τουλάχιστον εμείς να σεβόμαστε την ίδια μας την παράδοση, έτσι, την ίδια μας τη θρησκεία. Χωρίς αυτό, δηλαδή αν ακολουθήσω την πορεία κάποιον και κατηγορώ ό,τι ηρωικό έχει κάνει αυτός ο τόπος. Μα είναι το σύνηθες φαινόμενο. Νέα παιδιά στην ΕΟΚΑ πήγαν στην Ασπόλη κλπ. Ναι, ναι. Ό,τι και να μου πούν για κάποια πράγματα που έχουν ίσως δίκαιο για ορισμένες καταστάσεις που παντού στις οργανώσεις κάνουν ανθρώποι, ακόμα και οι ιερείς και οι ιερωμένοι ανθρώποι είναι. Σωστά. Και μπορούν να κάνουν και λάθη. Αλλά δεν μπορεί αυτό το πράγμα να ισοπεδώνουμε μια θυσία όπως του Αρχιεπισκόπου ή όπως μετά την Αξεντίου, κάποιου Βαλικαρίδη, κάποιου Μάτσου. Έτσι. Οι οποίοι είναι κράτησαν θερμοπύλες. Έτερων εκάτερων και πέραν από φανατισμούς και ακραίες τοποθετήσεις, η ιστορία είναι εκεί. Ακριβώς. Και έχει καταγραφεί. Να παρακολουθήσουμε. Για μένα παρακαλώ. Το τέλος του ντοκιμαντέρ, το οποίο δεν ξέρω αν το καταφέρουμε να το δούμε. Όχι, δεν θα δούμε ολόκληρο. Αποσπάσματα σήμερα. Θα παρακολουθήσουμε ακόμη ένα μικρό απόσπασμα στη συνέχεια. Δεν τρέξουμε να πω ακόμα ένα πράγμα, ότι ο Πέτρο Παρασκευά στο τέλος λέει ότι η θυσία του Αρχιεπισκόπου, αν δεν γινόταν. Τώρα εμείς εδώ που μιλούμε θα μιλούσαμε τουρκικά και όχι ελληνικά. Ναι. Δηλαδή, αν σεβαστούμε ότι η Εκκλησία της Κύπρου με όλα τα πράγματα που μπορεί κάποιος να κάνει μια κριτική στην Εκκλησία και στον εκάστοτε αρχιεπίσκοπο και στον χρωστάμε την Εκκλησία μας, γιατί ακόμα στέκει η ελληνική μας γλώσσα και η παράδοσή μας, την οποία πρέπει να κρατούμε σαν θησαυρό. Να πω πριν κλείσουμε. Ευχαριστώ τον Ρίκ πάλι και σε ένα προσωπικό για την φιλοξενία. Παρακαλώ, έχουμε χρόνο. Να δούμε ένα μικρό απόσπασμα και να επανέλθουμε, Μιχάλη. Παρακαλώ, οι συνάδελφοι. Το αποδεικνύει. Γνωρίζουμε στις 22 Φεβρουαρίου του 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διήλθε τον Προύθο, τον ποταμό που χωρίζει τις περιοχές της Ρωσικής Αυτοκρατορίας με τις παραδουνάβιες ηγεμονίες και δύο μέρες αργότερα
εισήλθε στο Ιάσιο που ύψωσε την ελληνική σημαία. Τη σημαία της Επανάστασης, διότι τότε δεν είχε ακόμα θεσμοθετηθεί η σημαία όπως τη ξέρουμε σήμερα. Το γεγονός αυτό ανησύχησε τον Σουλτάνο, ο οποίος στη συνέχεια πληροφορήθηκε και την έναρξη της ελληνικής Επανάστασης στην Πελοπόννησο. Στις 25 Μαρτίου τα πράγματα τον ανησύχησαν, διότι έβλεπε μία γενική αναταραχή στις περιοχές όπου υπήρχε ελληνικός πληθυσμός και πολύ σύντομα θεώρησε υπεύθυνο τον Οικουμενικό Πατριάρχη και προέβησε σε αριθμό σφαγών προυχόντων στην Κωνσταντινούπολη και απαχώνησε από τη μεσαία πύλη του Πατριαρχείου τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέπτο, ενώ παρέδωσε στον Όχλο και τρεις Μητροπολίτες, τους οποίους είχε στις φυλακές ως ομήρους για την πειθαρχία των Ελλήνων. Ανάμεσά τους είναι και ο Κύπριος Μητροπολίτης Νικομιδίας Αθανάσιος Καρίδης, ο οποίος μαρτύρησε την ίδια ημέρα με τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέπτο, στις 10 Απριλίου, την ημέρα του Πάσχα. Τα νέα αυτά έφτασαν πολύ γρήγορα στην Κύπρο, γεγονός που δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση. Ο τοπικός διοικητής διέταξε τον αφοπλισμό των κατοίκων και ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανός τότε εξέδωσε εγκύκλιο στις 22 Απριλίου του 1821, απευθυνόμενος προς τους κατοίκους της Λευκωσίας, καλώντας τους να παραδώσουν τα όπλα τους. Όπλα βέβαια θεωρούνταν ακόμη και τα μαχαίρια των Κρεοπολών, ακόμα και οι αξίνες των Γεωργών. Η αναστάτωση αυτή επετάθηκε από εκτελέσεις οι οποίες έγιναν την ίδια περίοδο. Αυτές τις μέρες λοιπόν των σφαγών, ο Κυπριανός αναδεικνύεται ως μια μοναδική ηγετική φυσιογνωμία. Έχουμε αρκετές μαρτυρίες για το πώς έπραξε την περίοδο εκείνη, η περίοδο που κατατρομοκρατείται ο πληθυσμός του νησιού μας. Όταν λέει ο Μπέρκρεν, ένας Σουηδός περιηγητής, όταν πέρασα για τελευταία φορά από την Κύπρο το 1822, γιατί αυτός είχε έρθει και προηγουμένως στα πλαίσια μιας περιοδίας του στην Ανατολή, πολλά μεγαλοχώρια ήταν έρημα. Τα σπίτια ήταν πιτσιλισμένα με αίμα και συμπληρώνει. Η Παναγία ντύθηκε παντού στα μαύρα. Μια σημαντική μαρτυρία, την οποία αναφέρει και ο Γάλλος πρόξενος της εποχής σε επιστολή του, που αναφέρεται σε ερήμωση χωριών. Η εκτέλεση του αρχιμανδρίτη, του ιερομόναχου του Ιερού Ναού της Φανερωμένης, του πρωτομάρτυρα του 1821, του Λεοντίου και των 5 κατοίκων της Γιόλου, 3 ιερέων και 2 λαϊκών. Στη συνέχεια ασκείται μια τρομερή πίεση στον αρχιεπίσκοπο, εκδίδει δεύτερη εγκύκλιο, είναι το τελευταίο γνωστό του έγγραφο, στις 16 Μαΐου του 1821, προς τους κατοίκους του κατηλικίου της Κυθρέας, των χωριών οι οποίοι συγκροτούν το διαμέρισμα της Κυθρέας, και εκεί βλέπουμε ότι πλέον τα πράγματα είχαν αρχίσει να λαμβάνουν μια πολύ δύσκολη τροχιά. Αντανάρτσεψαν οι κρυφοί ανέμοι και φυσούσαν, κι αρκίνησεν εις την Τουρκιάν να κρυφοσυνευκιάζει, και που τες τέσσερις μερκές τα ανέφια κουβαλούσαν, ως την ακάμουν των γερών να αρτσεύκει να στιβάζει. Είχες για νυχανούλη τους, τσι Κύπρου το κρυφόντις, μες τους ανέμους τους κρυφούς, είχεν το μερτικόν της.
Το ντοκιμαντέρ Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, ο φύλακας Άγγελος της Κύπρου, κάποια αποσπάσματα σήμερα στην εκπομπή. Ολόκληρο το ντοκιμαντέρ στην κανονική ροή του προγράμματος του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Η εκπομπή Εμείς και ο Κόσμος μας μαζί σας και με ζωντανές εκπομπές το μήνα Αύγουστο. Μιχάλη, ολοκληρώνοντας αυτό το ταξίδι, ο λόγος σε εσένα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ρίξ Καλά για την φιλοξενία. Θα προβληθεί δύο φορές αυτόν τον μήνα και ο λόγος είναι που προβάλλεται άρον-άρον ο Ελλάδος. Από τον Σεπτέμβρη έχουμε την τιμή να πλέξει να αποκτήσει τα δικαιώματα του το συνδρομητικό κανάλι ο Τέκ Ρεξάνερ, όπου θα προβάλλεται για περίπου ένα χρόνο. Μάλιστα. Άρα δεν μπορούσαμε να το προβάλλουμε τον Σεπτέμβρη. Είναι μεγάλη τιμή για μας το ότι επιλέγει από ένα τέτοιο καταξιωμένο συνδρομητικό κανάλι που το βλέπουν, θα το βλέπουν και στην Κύπρο κάποιοι συνδρομητές, νομίζω ότι ήταν. Άρα ευχαριστώ τη Μονή, ευχαριστώ τη Μονή Πατερά, τον Γέροντα και καλή διακοπή για αυτούς τους διακοπές. Να σε πάντα καλά, δύναμη, ευχαριστίες για την εμπιστοσύνη κάθε φορά και την ανταπόκριση τη θετική στην πρόσκληση τηλεοπτικά για να παρακολουθούμε και να μεταφέρουμε όλο και κάτι νεότερο κάθε φορά, Μιχάλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά αυτή την ώρα. Η εκπομπή Εμείς και ο Κόσμος μας και με ζωντανές εκπομπές το μήνα Αύγουστο. Ήταν τιμή μας. Ο καλός συνάδελφος, ο Ανδρέας Ανδρέου, στη σκηνοθεσία σήμερα. Και όλοι οι καλοί συνάδελφοι πίσω από τις κάμερες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε συντροφιά και που μας τιμάτε και τηλεοπτικά. Θυμάστε, εμείς σας κάνουμε συντροφιά αρχίζοντας τη μέρα κάθε πρωί 8 με 10 στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου, στους 97,2 2 ώρες και στη συνέχεια άλλη μία ώρα τηλεόραση. Η εκπομπή σε επανάληψη λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Και βέβαια στο www.cygoepis.com.cy, εκεί στο video on demand μπορείτε να παρακολουθείτε οποιαδήποτε εκπομπή εσείς επιθυμείτε. Γεια χαρά.